Ελλάδα. Συμμαχίες. Πολλοί από εσάς φαντάζομαι ότι πιστεύουν ότι η Ελλάδα χωρίς συμμαχίες δεν θα πεθάνει. Ωραία. Θα ήθελα απλώς να θυμάστε πότε είπαμε ότι η Ελλάδα δεν πεθαίνει. Άσκηση. Πότε βγήκε αυτό το σύνθημα για πρώτη φορά, ρε παιδιά. Όπως λέμε, το δεν ξεχνώ για την Κύπρο, βγήκε σε κάποια φάση. Τώρα σας ξέρω, διακριτικά θα πάτε στον Άγιο Google να ψάξετε και να το βρείτε. Το αφήνω λοιπόν, γιατί για μένα είναι σαν να μου απαντάει ήδη ο Άγιος Google κατευθείαν. Άρα λέω, το 1821 απελευθερωθήκαμε μόνοι μας. Έτσι δεν είναι. Κανένας δεν μας βοήθησε από πουθενά. Μόνοι μας είμαστε. Όχι. Okay. Το λέω γιατί υπάρχουν άνθρωποι που το πιστεύουν. Εφόσον απελευθερωθήκαμε μόνοι μας, μπορείτε να μου πείτε γιατί η φιλική εταιρεία γεννήθηκε στην Ουκρανία. Γιατί πριν τη φιλική εταιρεία είχαμε το ξενοδοχείο που ήταν στο Παρίσι. Τι κάναμε στην Τριέστη και στη Βιέννη. Στην πραγματικότητα έχετε ένα ωραίο παράδειγμα με την Επανάσταση που η Ελλάδα είναι κατεχόμενη και ο Ελληνισμός δεν είναι. Άμα αναρωτιέστε πότε η Ελλάδα θα πεθάνει, είναι πολύ απλό. Όταν ο Ελληνισμός θα είναι κατεχόμενος. Αυτό είναι το μόνο που κινδυνεύει. Όσο ο Ελληνισμός δεν είναι κατεχόμενος, δεν πεθαίνει με τίποτα. Γιατί θα είναι πάντα εδώ για να βοηθήσει την Ελλάδα. Άρα, το 1821, άμα το κοιτάξετε λίγο τοπικά, θα πείτε, όπως έλεγαν και οι φαναριώτες, μερικοί χωριάτες και χωροδοχωριάτες μας έβαλαν σε προβλήματα, ενώ εμείς πηγαίναμε μια χαρά. Όχι. Είναι αυτό που λέει και ο Κολοκοτρώνης, λέει όταν εμείς το κάναμε αυτό, πέσαμε πάνω τους σαν τη βροχή. Δεν είναι ασχοληθήκαμε με τις επιπτώσεις που θα γίνει. Αλλά στην πραγματικότητα, ο Κολοκοτρώνης, που μόνο βλάκα δεν ήταν, τι θα το είχε κάνει χωρίς το 1814. Που είναι η ίδρυση της φιλικής εταιρείας, στην οποία άργησε να μπει, γι' αυτό ήταν το νούμερο 118. Okay. Ρωτάω τώρα, το 1814 σίγουρα θα υπήρχε χωρίς το 1789, δεν είναι. Και το 1889 σίγουρα θα υπήρχε χωρίς το 1776. Έτσι γίνεται. Ναι, Άννα, έχει δίκιο ο Νίκος. Στην πραγματικότητα υπάρχουν καταστάσεις που επηρεάζουν και δεν προέρχονται από τη γειτονιά. Δεν έφτανε η γειτονιά. Οι Έλληνες οι διανοούμενοι την ώρα που είχαμε την τουρκοκρατία που πήγαιναν. Ήταν πολλοί που πήγαιναν στην Ιταλία. Οκ. Okay. Και η Ιταλία τι μπορούσε να κάνει. Η Ιταλία δεν ήταν η Ιταλία που ξέρετε. Η Ιταλία που ξέρετε είναι μετά Γκαριμπάλντι. Άλλη ονοματάρα. Μεγάλος άνθρωπος. Άρα λέω λοιπόν, Λουτσία, ελπίζω να συμφωνείς με τον Γκαριμπάλντι. Εντάξει. Ωραία. Άρα λέω απλώς, ότι στην πραγματικότητα ένα γεγονός που γίνεται τοπικά προέρχεται από ένα πράγμα που είναι στην Αμερική, ένα πράγμα που είναι στη Γαλλία, ένα πράγμα που είναι στην Ουκρανία. Δεν έχει πλάκα. Γι' αυτό δεν το περίμεναν οι Τούρκοι. Γιατί οι Τούρκοι είχαν συνηθίσει με τους Ραγιάδες τοπικά. Δεν είχαν υποψιαστεί με τέτοια εξωτερική παρέμβαση. Ωραία. Οι φιλέλληνες.
Πάτε στον κήπο των ιερών στο Μεσολόγιο και θα δείτε τι είναι οι φιλέλληνες. Θα δείτε όλους αυτούς τους ανθρώπους που ήρθαν να πεθάνουν στην Ελλάδα, γιατί για αυτούς η Ελλάδα είναι πάντοτε η ελευθερία και η δημοκρατία. Και το ξέρετε πολύ καλά ότι έκαναν το ίδιο και οι Άντζακ πιο μετά, από την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία και τα λοιπά. Και προσπαθώ να σας πω. Προσπαθώ να σας πω ότι σε αυτόν τον κατάλογο που βάλαμε προηγουμένως, εσείς, άμα δεν σας προειδοποιήσει κάποιος, θα επιλέγατε την ειρήνη. Ενώ πρέπει πάντοτε να επιλέγετε την ελευθερία. Το να ζεις ειρηνικά γίνεται και σε φυλακή. Δεν είναι τυχαίο που οι δικοί μας επέλεξαν ελευθερία ή θάνατος. Το ξέρω ότι τώρα μερικές φορές στους δρόμους βλέπετε μόνο Ολυμπιακός ή θάνατος, αλλά δεν ήταν το αρχικό σύστημα, να ξέρετε. Αλλά το άλλαξαν. Άρα ελευθερία ή θάνατος, δεν πετάχτηκε κάποιος να πει ειρήνη ή θάνατος. Και ξέρετε γιατί. Γιατί 400 χρόνια ζούσαμε στην ειρήνη. Μια χαρά ειρήνη ήταν. Το θέμα, να θυμάστε, η ειρήνη είναι ο επιθετικός προσδιορισμός που έχει σημασία. Η ειρήνη πιανού. Ζούσαμε στην ειρήνη των Οθωμανών. Ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν θα πάρω. Θα μας λείπει. Okay. Ελευθερία ή θάνατος λοιπόν. Ρωτάω τώρα, στους στόχους που έχετε βάλει στην Ελλάδα, έχετε το ελευθερία ή θάνατος ή το έχετε μόνο από τη σημαία? Γιατί εγώ αυτό που ακούω συχνά στην κοινωνία είναι εμείς θέλουμε την ειρήνη. Εμείς θέλουμε να τα έχουμε καλά με τους διπλανούς. Ναι, μπορεί να τα έχεις καλά βέβαια. Άμα γίνεις ο σκλάβος του ή το τσιράκι του, μια χαρά θα είσαι. Αλλά αυτό λέγεται αραγιαδισμός. Okay. Να καταλάβετε λοιπόν τώρα που το λέω. Δεν είναι ο αραγιαδισμός που γέννησε την Επανάσταση. Ο αραγιαδισμός την καθυστέρησε. Αν πιστεύετε ότι αυτά έγιναν χωρίς συμμαχίες, θέλω να μου απαντήσετε στο εξής ερώτημα. Τότε γιατί περιμέναμε 4 αιώνες. Αναβλητικότητα. Είχαμε μερικές προσπάθειες. Το θυμάστε πολύ καλά. Στη Θεσσαλία, στην Ήπειρο, στην Κρήτη. Και τι έγινε τελικά? Έφαγαν όλοι τα μούτρα τους. Γιατί δεν μπορείς να τα βάλεις πέρα μόνος σου με μια ολόκληρη αυτοκρατορία. Άρα να ξέρετε ότι αυτό το δίκτυο εμείς τώρα έχουμε, όπως έχουμε τον Δαβίδ και Γολιάθ, τα βάλαμε με τον Γολιάθ ως Δαβίδ. Μόνο Δαβίδ δεν ήμασταν. Γιατί είχαμε δεν ξέρω πόσους από παντού που ερχόντουσαν για να βοηθήσουν τοπικά. Ακόμα και ο Μπάιρον, ο Λόρδο. Αυτό εδώ που νίκησε την Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν είναι αυτό. Είναι αυτό. Απλώς πρέπει να υπάρχουν και τα δύο. Δηλαδή τοπικά να υπάρχει μια θέληση και ολικά να υπάρχει μια συμπαράσταση. Άρα είναι θέμα θέλησης συν συμπαράσταση. Ξέρετε ότι όταν το κοιτάζουμε πολιορκητικά, όλοι το δέχεστε. Το λέω συχνά, όταν ασχολούμαστε με πολιορκίες, λέω το εξής. Όταν μπαίνουμε σε ένα κάστρο,
να δεχτούμε μια πολιορκία, είμαστε έτοιμοι να πεθάνουμε μέσα στο κάστρο. Το θέμα ποιο είναι? Να πεθάνουμε μέσα στο κάστρο μετά το τέλος της πολιορκίας. Ο μόνος τρόπος να πεθάνουμε μετά το τέλος της πολιορκίας είναι κάποιος να μας έχει ενισχύσει στο ενδιάμεσο. Άρα το κάστρο είναι χρονοκαθυστέρηση θανάτου και να προλάβει όλος να σε σώσει. Κανένας δεν έχει νικήσει σε ένα κάστρο. Γιατί πολύ απλά στο κάστρο είστε πάντα στην άμυνα. Όσο καλή και να είναι η άμυνά σου, σε κάποια φάση θα πεθάνεις. Γιατί όλος είναι γύρω. Άμα όλος τροφοδοτείται συνεχώς και σου φαίνει, εντάξει, σκεφτείτε το ανάποδα, γιατί έχετε την τάση να το βλέπετε ελληνικά. Σκεφτείτε την τρία. Η τρία πώς έπεσε? Ήμασταν γύρω της, διαλύσαμε όλους τους συμμάχους που είχαν γύρω της, την απομονώσαμε και μετά μπήκαμε και με ένα τέχνασμα. Αυτό ήταν το τέλος. Άρα, λέω λοιπόν, η θέληση, η συμπαράσταση πάει με την ενίσχυση. Αυτό όμως πάει με τη συμμαχία. Άρα θα μου πείτε, ωραία, το πιάσαμε τώρα δάσκαλε, συμμαχίες είναι πολύ σημαντικές. Συμμαχίες με ποιον πρέπει να κάνεις συμμαχίες? Ποτέ με γείτονα. Ποτέ. Ποτέ. Με γείτονα είναι συμβιβασμός. Δεν είναι συμμαχία. Ο γείτονας, άμα φας τα μούτρα σου, θα σου έρθει και λίγο πιο κοντά και θα σου πάρει και ένα κομμάτι. Σκεφτείτε το καλά. Είσαι σε μια πολυκατοικία. Ποιος είναι ο διαχειριστής? Θα επιλέξετε κάποιον, θα μου πείτε. Εντάξει. Αλλά στην πραγματικότητα θα επιλέξετε έναν άλλον γείτονα. Αλλά η εταιρεία που ασχολείται με την πολυκατοικία δεν είναι της πολυκατοικίας. Δεν μένει σε πολυκατοικία. Τα βλέπει τα πράγματα αντικειμενικά απ' έξω. Άμα εσείς τα βάλετε με το γείτονά σας και σας πει αυτός κάνει θόρυβο, κάνει διάφορα κτλ. Άρα, ξαναλέω τώρα, υπογραφή. Τώρα θα δείτε ότι πάει κληρονομικά. Το έχουμε? Ναι. Ωραία. Άρα, αναζητάς έναν σύμμαχο. Πώς επιλέγεις έναν σύμμαχο? Εδώ θα δείτε ότι έχει αυτοαναφορισμό. Επιλέγεις έναν σύμμαχο γιατί έχει συμμαχίες. Πρέπει να έχει ήδη συμμαχίες. Εδώ δεν είναι σύμμαχο. Θα μου πείτε, ναι, ρε, δεν πρέπει να ξεκινήσει από κάπου. Ναι, να ξεκινήσει από κάπου δεν θα το κάνει εσύ όμω. Άρα ο σύμμαχο που ψάχνετε πρέπει να είναι σε ένα πλαίσιο συμμαχία, στο οποίο δεν είστε απαραίτητα εσεί. Στην πραγματικότητα λοιπόν είναι μία σχέση που αναζητείται εξ αποστάσεως. Το ξέρω ότι δεν θα με πιστέψετε, αλλά θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Το κάνετε σαν να... Αντώνη, πού είσαι? Είσαι κρυμμένος, δεν σε βλέπω. Είσαι εδώ? Άσκησε, Αντώνη. Άμα δεν είναι εδώ, θα το πείτε μετά. Λέω, οι σύμμαχοι, στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, συνόρευαν? Τώρα σκέφτεστε, κάνετε τώρα αναδρομικά, ψάχνετε. Αλλά θυμάστε τι λέγαμε, ας πούμε, σαν μεγάλη συμμαχία, η τριπλή συμμαχία κτλ. Ποιος ήταν μέσα? Θα δείτε
ότι στην πραγματικότητα είναι σε ζώνες, σε περιοχές διαφορετικές. Άρα ένα καλό παράδειγμα που πρέπει να έχετε στο μυαλό σας είναι ένας καλός σύμμαχος πρέπει να έχει μια ζώνη επιρροή, να έχει σύμμαχο με έναν άλλον που έχει μια ζώνη επιρροή και με έναν άλλον που έχει μια ζώνη επιρροή. Δεν πρέπει να είναι κοντά σου, αλλά δεν πρέπει να είναι και πολύ μακριά σου. Αλλά ποτέ δίπλα. Δεν θες τον δίπλα. Και ξέρετε γιατί δεν θέλετε τον δίπλα? Γιατί άμα έχετε εσείς ένα μεγάλο πρόβλημα και είναι δίπλα, θα έχει και αυτός ένα μεγάλο πρόβλημα και δεν θα έρθει να σας βοηθήσει. Είναι από τα απλά της θεωρίας παιχνίων. Πρέπει να είναι αρκετά μακριά από το χτύπημα για να μπορούμε να έχουμε κάτι μετά. Το κάνουμε και εμείς μέσα στην πολεμική αεροπορία. Έχετε καταλάβει, ας πούμε, ότι έχουμε πολεμική αεροπορία στη Λάρισα και στον Άραξο. Καταλαβαίνετε ότι δεν παίζουν τον ίδιο ρόλο. Γιατί δεν μπορείτε να τα βάλετε όλα στο ίδιο σημείο, γιατί αλλιώς θα δημιουργήσετε, πώς να το πω τώρα, ένα λιμάνι μαργαριτάρι. Το πιάσατε? Και μετά τι θα κάνετε? Άμα σας χτυπήσουν το μαργαριτάρι. Άρα καλό είναι να έχεις διάφορα μαργαριτάρια σε διάφορες περιοχές. Και να μπορείς να έχεις μία δεύτερη δυνατότητα να χτυπήσεις όταν το πρώτο κύμα τρώει την πρώτη. Άρα, άμα το σκεφτείτε ορθολογικά, δεν είναι ανάγκη να κοιτάξετε μόνο Τσότσι, εντάξει, αλλά κοιτάξτε πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο γιατί έχετε τα μεγάλα δεδομένα. Ποιος ήταν με ποιον. Δεν συνορεύουμε. Η Γερμανία, ας πούμε, όταν συνορεύουμε κάποιον, είναι πολύ απλό, συνορεύουμε την Αυστρία, σιγά σιγά δεν συνορεύει πια με την Αυστρία, γιατί είναι άνσλους. Δηλαδή, σε θεωρεί τόσο καλό παιδί που σου λέει εσύ είσαι δικό μου, μπες μέσα. Και μετά εσύ λες εγώ είμαι Αυστριακός, πρόβλημά σου. Γι' αυτό οι μόνοι Αυστριακοί που επέζησαν ήταν από το Βόλο. Γιατί είχαν υποστεί το άνσλος. Άρα, άμα το δείτε με αυτόν τον τρόπο, θέλετε λοιπόν σχέσεις. Δεν θέλετε γυτνίαση. Δεν θέλετε γείτονες. Γιατί αυτό δημιουργεί μια ασφάλεια. Ένα παράδειγμα με τις πυρκαγιές. Φανταστείτε ότι έχετε πυρκαγιές και είστε σύμμαχος με μια διπλανή χώρα που έχει και αυτή πυρκαγιές. Θα στέλνει τα αεροπλάνα για να σώσει τα δικά σας? Όχι. Θα προσπαθεί να σώσει τα δικά της ήδη και άμα περισσεύσει κάτι θα στείλει κάτι. Ναι. Άμα η χώρα όμως είναι πιο μακριά και δεν έχει καθόλου πυρκαγιές, μια χαρά θα σου στείλει. Άρα χρειάζομαστε μια απόσταση. Άρα αυτή η απόσταση εγώ την ονομάζω αγάπη. Θα μου πείτε γιατί είναι αγάπη. Είναι πολύ απλό. Άμα θέλετε να δείτε αν οι άνθρωποι αγαπιούνται, βάλτε τους σε απόσταση. Σε απόσταση πάλι θα φανεί η σχέση τους. Άμα θέλετε να δείτε πώς πλακώνονται, βάλτε τους δίπλα. Άρα η αγάπη σε αυτό εδώ, στις σχέσεις, εδώ τώρα μιλάμε για συμμαχίες. Άρα πρέπει να κοιτάξεις τον σύμμαχο. Μπορείτε να μου πείτε γιατί η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι είναι αξιόπιστος σύμμαχος. Μου πείτε ένα πράγμα αντικειμενικό. Όχι επειδή είμαστε Έλληνες και το λέμε και το χαιρόμαστε, εντάξει. Αλλά μπορεί να μου πείτε ένα πράγμα. Ο μόνος τρόπος για να αποδείξεις ότι είσαι αξιόπιστος σύμμαχος είναι να είσαι συμπολεμιστής. Είναι τι κάνεις στον πόλεμο που καθορίζει πώς σε βλέπεις στην ειρήνη.
Η Ελλάδα μπήκε πάντα στα μέτωπα. Μπορεί εσείς να λέγατε τι γυρεύαμε εκεί πέρα. Δεν πειράζει. Μπήκαμε όμως. Σε όλα τα μέτωπα. Κάθε φορά που υπήρχε ένα πλαίσιο συμμαχικό, μπαίναμε. Αυτό μας μεταμόρφωσε σε συμπολεμιστή. Είναι πολύ δύσκολο για μια χώρα να πει ότι η Ελλάδα δεν ήταν μαζί μας στο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο κτλ. Εμείς πάνω ότι θα μπούμε μέσα. Δεν είναι ότι το θέλουμε υποχρεωτικά, μπορούμε να μπούμε και με το ζόρι, αργά κτλ. Δεν έχει σημασία, αλλά θα μπούμε. Άρα, μέτωπο. Η Ελλάδα δεν φοβάται να πάει στο μέτωπο. Ακόμα και αν το μέτωπο δεν είναι της Ελλάδος. Ενώ αυτοί που είναι από το Ελλαδιστάν θα ασχοληθούν μόνο με το μέτωπο της Ελλάδος, δηλαδή με τα σύνορά της. Λάθος. Γιατί άμα ασχολείσαι μόνο με τα σύνορά σου, θα κάνει το ίδιο και ο σύμμαχός σου και δεν θα έρθει όταν θα έχεις προβλήματα. Θα πει εγώ έχω προβλήματα δικά μου, με σένα θα ασχοληθώ. Άρα, οι συμμαχίες θέλουν σχέσεις. Και δεσμούς. Οι δεσμοί είναι διαχρονικές σχέσεις. Έχετε συνηθίσει να ακούτε πράγματα τα οποία δεν τα δίνετε καμία σημασία, ενώ τα λένε συνεχώς οι άνθρωποι. Έχει πολύ πλάκα, ας πούμε, όταν ακούμε τους Αμερικανούς 25 Μαρτίου να μιλάνε, κάθε φορά πέφτουν με ξερί και λες, Παναγία μου, εμείς δεν μιλάμε έτσι για μας. Πώς μιλάνε αυτοί για μας? Λέει, μια διαχρονική φιλία. Δεν ήμασταν ποτέ σε πόλεμο μαζί και όταν χρειάστηκε στον πόλεμο ήμασταν πάντα από την ίδια πλευρά. Ξέρετε σε πόσες ελάχιστες χώρες μπορεί να το πείτε αυτό? Είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο. Αυτό είναι αξιόλογο. Αλλά τώρα μιλάω για αξιόλογο. Η Ελλάδα είναι αξιόλογη γιατί έχει αποδείξει ότι σε πολεμική φάση θα πάει στο μέτωπο. Μπορείτε να μου πείτε πώς μπορεί να πάει στο μέτωπο αν δεν έχει οπλισμό, αν δεν έχει εξοπλισμό, αν δεν έχει πολεμικά εφόδια. Άμα δεν τα έχει αγοράσει από πριν, πώς θα πάει στο μέτωπο, με τα πόδια. Ξέρετε πόσα επιβατικά πλοία κλασικά είναι φτιαγμένα για να λειτουργήσουν και πολεμικά σε περίπτωση ανάγκης? Ούτε καν το ξέρετε, φαντάζομαι. Έχουν πολλά τις προδιαγραφές τις απαραίτητες για να μπορούν να κάνουν μετατροπές γρήγορα. Θα πάρετε ένα πιο απλό θέμα, άμα πάρετε ένα ferry boat, δεν μπορεί να μεταφέρετε θωρακισμένα, γιατί το έχετε στο μυαλό σας. Τι θα πείτε, δεν χωράνε τα θωρακισμένα, έχουν πει τα αυτοκίνητα? Στην πραγματικότητα τα κάνουμε συχνά αυτά. Και σας το λέω από πρώτο χέρι γιατί τα έχω δει πώς κάνουμε. Άρα η ιδέα ποια είναι? Είναι ότι η Ελλάδα, θέλετε δεν θέλετε, είναι ήδη αξιόλογη. Θέλετε δεν θέλετε, έχει αξίες. Το θέμα είναι πώς τις υποστηρίζουμε και πώς τις συνεχίζουμε. Πρέπει να έχουμε συμμάχους. Πρέπει να έχουμε ανθεκτικές σχέσεις. Και σε αυτό δεν δίνουμε αρκετή σημασία. Προσοχή τώρα τι λέω. Συμμαχία, μην μπερδεύεστε. Άμα είστε σε ένα συμμαχικό πλαίσιο, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχετε συμμαχία ένα προς ένα. Μας εντάξει? Καταλαβαίνετε αυτό? Άλλο το δομικό ένα προς ένα και άλλο το υπερδομικό. Okay. Μπορείτε λοιπόν να έχετε
γειτονικές χώρες σε μια μεγάλη συμμαχία χωρίς να είναι συμμαχοί σας. Το πιάσατε αυτό, Αναστασία, ή χάθηκες λίγο? Είχες λίγο το υφάκι του τύπου τι είπε τώρα, έπρεπε να το σημαζώσω. Το ξαναλέω. Λέω λοιπόν, ότι είμαστε, αυτό που λέει ο δάσκαλος, είναι οι συμβουλές οι εξής. Δεν παίρνει συμμάχους που είναι δίπλα σου. Τους απορρίπτεις από τους. Παίρνει σύμμαχο που είναι πιο μακριά, που έχει άλλους δίπλα. Okay. Αν όμως ένας από τους δίπλα ανήκει σε μια συμμαχία που είναι και ο άλλος, τελικά με τα βατικά θα ανήκεις και εσύ. Ναι, αλλά αυτός δεν θα κάνει μια συμμαχία με σένα. Δεν είναι αυτό που θα σε βοηθήσει. Αυτός θα σε βοηθήσει γιατί είναι με όλους τους άλλους. Αλλά πρέπει να το βλέπετε έτσι. Αυτό και αυτό. Δηλαδή, ένας ή άλλοι. Άρα, άμα θέλετε να έχετε μία εικόνα που είναι απλή, για να το θυμάστε πώς πάει, το βλέπετε αυτό, το θυμάστε έτσι πώς πάει έτσι. Ε? Θα το ζωγραφίσω πιο ωραία, γιατί μετά θα μου πείτε ότι είναι σαν τον κύκλο. Θα βάλω έναν κύκλο έτσι, για όσους έχουν ένα πρόβλημα το σύνορα και ξέρω ότι κρατιέστε. Ευτυχώς που άλλαξα, ε. Είναι μερικά πράγματα που γράφουν τα παλιά κείμενα, στα οποία δεν δίνουμε σημασία, ενώ υπάρχουν. Αυτό τώρα σαν ζωγραφιά, θα μπορούσε εύκολα να είναι η ζωγραφιά της συμμαχίας αυτούνου με αυτόν. Δεν έχει σύνορα. Είναι όμως μαζί. Θα μου πείτε, ναι, αλλά αυτό δεν λειτουργεί και με αυτόν, με αυτόν. Βεβαίως. Και γι' αυτό έχετε ένα σύμβολο αρμονίας. Αν θέλετε να δείτε την πληρότητα, θα κοιτάξετε γύρω από αυτό το στρόγγυλο στην κορεάτικη σημαία και θα δείτε ότι εκεί πέρα έχει ένα θέμα. Γι' αυτό πηγαίνουμε στο πιο πάνω στάδιο. Αυτό όμως λειτουργεί. Εδώ λοιπόν δεν είναι πια μια σχέση οριοθέτησης. Αυτό εδώ είναι αρμονία. Μια ισορροπία θα ήταν απλώς αυτό. Αυτό είναι διαφορετικό με αυτό. Για όσους το ξεχνάνε αυτό που σας δείχνω τώρα, είναι μια καλή προσομοίωση για το Δυτικό Βερολίνο. Όταν είχαμε την Ομοσπονδιακή Γερμανία και το Δυτικό Βερολίνο. Και αν θυμάστε καλά, όταν ο άλλος είπε «Ich bin ein Berliner», που το είπε κάπως τρασπών, η ιδέα ποια ήταν? Ήταν ότι το προγεφύρωμα, είπαν ότι ακόμα και να σας τριμώξουν οι Σοβιετικοί, εμείς θα σας στέλνουμε ένα αεροπλάνο κάθε μέρα. Άρα αυτό υπάρχει μια σχέση. Εδώ λοιπόν έχετε έναν δεσμό. Ο δεσμός τι είναι? Είναι να είσαι εντάξει με τον άλλον, ακόμα και αν έχεις καιρό να τον δεις και να τον νιώθεις δικό σου, παρόλο που είναι, δεν είναι δίπλα σου. Άμα πρέπει να κάνεις μόνο παρέα, να είστε κολλητάρια, να είναι η κολλητή σου και να νιώθεις δεσμό, δεν πέτυχες δεσμό, δεσμά πέτυχες. Άρα, άμα το δείτε με αυτόν τον τρόπο, προσπαθώ να σας πω το εξής. Πρέπει να κοιτάξετε το συμπληρωματικό. Όταν λοιπόν είμαστε π.χ. στο ΝΑΤΟ και έχουμε και άλλες χώρες που είναι στο ΝΑΤΟ, π.χ. 31, λέω εγώ τώρα, μην πιστεύετε ότι έχετε συμφωνία με την κάθε μία.